χαστούκι σε Τουρκία. Ψευδοκράτος από Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμένει στη λύση ενός ομόσπονδου κράτους και όχι σε δύο κράτη που θέλει Ερντογάν Τατάρ. Το Κυπριακό επανέρχεται λοιπόν στο διεθνές προσκήνιο μετά την έκδοση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενθαρρύνει την ανανέωση της δέσμευσης στο νησί μετά τις πρόσφατες εκλογές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν διαφάνεια, ευελιξία και συμβιβασμό για να επιστρέψουν στις επίσημες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης διευθέτησης βασισμένης σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Άμεση ήταν η τουρκική και τουρκοκυπριακή αντίδραση που επέκριναν την παραπάνω δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο αναφέρει: Η Τουρκία και η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κατήγγειλαν πρόσφατη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο νησί για παραβίαση των αρχών της κυριαρχικής ισότητας και αμεροληψίας. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Πέμπτη: Αποκομμένο από τις επιτόπιες πραγματικότητες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να επιμένει σε ένα μοντέλο διευθέτησης από το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ανοιχτά αποσύρει την υποστήριξή της και το οποίο έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει πολλές φορές. Όλα τα μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ένας ομοσπονδιακός στόχος διευθέτησης δεν αντανακλά πλέον την κυρίαρχη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού. Απαντώντας στο κάλεσμα του Συμβουλίου, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε: Αντί να προωθήσει μια διευθέτηση στην Κύπρο, αυτή η στάση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία απέχει όλο και περισσότερο από τη βάση που παρέχουν οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τροφοδοτεί την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, που περιφρονεί τους Τουρκοκύπριους, τους παλαιούς και αρχικούς συνιδιοκτήτες του νησιού. Αναμένουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να κατανοήσει το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους από το μοντέλο διευθέτησης που συζητήθηκε στο παρελθόν, πρόσθεσε το Υπουργείο. Η Τουρκία επανέλαβε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη διευθέτηση που πρέπει να επιτευχθεί στην Κύπρο πρέπει να αντανακλά την βούληση των δύο λαών στο νησί και δεν μπορεί να επιβληθεί από τρίτους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.